Συνάντηση με τον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Σταύρο Αρναουτάκη, είχε το πρωί της Τετάρτης στην Αθήνα ο νομάρχης Αιτωλοκαρνανίας Θήμιος Σόκος. Ο κ. Σόκος στη συγκεκριμένη συνάντηση είχε την ευκαιρία να καταθέσει προτάσεις, αλλά και να αναλύσει σειρά θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού και που βασικό στόχο έχουν την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς. Παρότι στη συνάντηση ήταν τόσο ο αντινομάρχης Χρήστος Πετρόπουλος, όσο και οι διευθυντές των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου. Μετά το πέρας της συνάντησης, ο νομάρχης Αιτωλοκαρνανίας εξέφρασε την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα, καθώς ο κύριος Αρναουτάκης υιοθέτησε πλήρως το αίτημα που είχε υποβάλει η νομαρχία για πολλαπλάσια αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος Πίνδος. Το εν λόγω πρόγραμμα, να πούμε ότι αφορά στον ομό και συγκεκριμένα στη χρηματοδότηση του ολοκληρωμένου προγράμματος παρεμβάσεων στους ορεινούς όγκους. Πιο συγκεκριμένα, ο κύριος Σόκος προέβησε ορισμένες θεσμικές παρατηρήσεις που σχετίζονται τόσο με την ενεργοποίηση της τεχνικής βοήθειας των περιφερειακών και τομεακών επιχειρησιακών προγραμμάτων, όσο και με την ταυτόχρονη μεταφορά πόρων στους φορείς υλοποίησης έργων προκειμένου να επιταχυνθούν και να υλοποιηθούν τα σχεδιαζόμενα έργα και πράξεις. Μεταξύ των θεσμικών αυτών παρατηρήσεων του κυρίου Σόκου περιλαμβάνεται και η επιτάχυνση της εξειδίκευσης νέων θεματικών προτεραιοτήτων όλων των αξώνων των επιχειρησιακών προγραμμάτων με επιδίωξη μεταφοράς πόρων από άξονες που δεν έχουν απορροφητικότητα σε άξονες μεγάλης απορροφητικότητας με την παράλληλη θέσπιση νέων κριτηρίων αξιολόγησης. Ενώ τέλος της παρατηρήσεις του ονομάρχης Αιτωλοκαρνανίας συμπεριέλαβε και τα περιφερειακά και τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα για τις πυρόπληκτες και γενικά θεομηνιόπληκτες περιοχές, για τα οποία πρότεινε την προσθήκη κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων που εξασφαλίζουν τη συνέργεια των έργων και την ωφέλεια του πολίτη.